Γεια σα, Τζιμ 5 εδώ για το 16ο μάθημα προγραμματισμού σε Python. Λοιπόν, σήμερα θα τελειώσουμε το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο QuickSort για να οργανώσει μία λίστα. Και το μόνο που μένει ουσιαστικά είναι να γράψουμε την ίδια τη συνάρτηση στην QuickSort που είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά. Ε, επειδή τώρα η αναδρομή που πάμε να μάθουμε είναι πολύ δύσκολη έννοια, ειδικά για αρχάριου. Ε, απλά γράψτε ό,τι γράφω Ας γράψουμε πρώτα τη συνάρτηση δηλαδή Και μετά θα εξηγήσουμε πως δουλεύει Λοιπόν ξεκινάμε Βλέπετε εδώ ότι χρησιμοποιούμε την συνάρτηση partition που γράψαμε στο προηγούμενο μάθημα. Γι' αυτό το λόγο τη γράψαμε, γιατί τη χρειαζόμαστε με στην quicksort. Εδώ βλέπετε λοιπόν τι πάει να πει αναδρομή. Ουσιαστικά καλούμε, την ίδια τη καλούμε μια συνάρτηση μέσα στον ίδιο τη τον εαυτό. Δηλαδή, η ροή του προγράμματο θα πάει ω εξή. Θα ξεκινήσει από εδώ, θα φτάσει εδώ και μετά θα ξαναπάει εκεί με την παράμετρο που τη δίνουμε εδώ. Ουσιαστικά θα εκτελεστεί, ενώ ήδη εκτελείται. Θα το εξηγήσουμε πώ δουλεύει αυτό λίγο πιο αργά. Ωραία. Ε, αυτό ήταν λοιπόν. Ε, να επισημάνω δύο τώρα δύο συντακτικά στοιχεία εδώ. Πρώτον, αν δεν το ξέρατε ήδη, μπορούμε να δώσουμε τιμές σε πολλαπλές μεταβλητές με αυτόν τον τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να έχουμε νη μεταβλητές από εδώ και επίσης νη αποτελέσματα από εδώ. Στην ε, συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τρει μεταβλητές από εδώ και η partition επιστρέφει τρεις τιμές που σημαίνει ότι κάθε μεταβλητή παίρνει ένα αποτέλεσμα από εδώ αντίστοιχα. Δηλαδή, η πρώτη παίρνει το πρώτο αποτέλεσμα, η δεύτερη το δεύτερο, η τρίτη το τρίτο, και ούτω καθεξής μπορούμε να έχουμε εδώ όσους μεταβλητές θέλουμε. Αρκεί να έχουμε ίσο αριθμό αποτελεσμάτων από την άλλη. Από την άλλη μεριά του ίσον. Ε, επίσης, κάτι άλλο, ε, αν βάλουμε ένα στοιχείο μέσα σε brackets, ουσιαστικά δημιουργούμε μία λίστα που έχει μόνο ένα στοιχείο, αυτή τη μεταβλητή. Εδώ θέλω να επιστρέψω μία λίστα, δηλαδή θέλω να κολλήσω το left που είναι λίστα, το pivot που είναι αριθμός και το right που είναι λίστα και επειδή δεν μπορούμε να ενώσουμε αριθμούς και λίστες, πρέπει να είναι όλες οι μεταβλητές του ίδιου τύπου για να ενωθούν, κάνω το pivot λίστα με αυτόν τον τρόπο. Επίσης εδώ δεν είναι left είναι sorted left και δεν είναι sorted right Ωραία, λοιπόν ας κάνουμε δυο δοκιμές για να δούμε αν δουλεύει Για να δούμε λοιπόν αν δουλεύει. Όπω βλέπετε, οργάνωσε την πρώτη μα λίστα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο αριθμό και επίση. Όπως βλέπετε μπορεί να οργανώσει και χαρακτήρες, ουσιαστικά λέξεις. Όπως βλέπετε προτεραιότητα έχουν οι αριθμοί, μετά οι αριθμοί που είναι χαρακτήρε, που είναι μέσα εισαγωγικά. Δεν είναι ουσιαστικά αριθμοί, είναι γράμματα. Μετά τα κεφαλαία και μετά τα μικρά. Ε, δηλαδή, οτιδήποτε βάλετε σε αυτή τη λίστα ε, οργανώνεται με, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, με βάση την προτεραιότητα. Ε, εννοείται ότι η λίστα μπορεί να είναι όσο μεγάλη θέλετε, εσείς, δεν υπάρχει περιορισμός σε αυτό. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς δουλεύει και επειδή είναι λίγο δύσκολο να το πούμε απλά με λόγια, ας κρατήσουμε σημει... σημειώσεις. Ας δώσουμε καταρχάς ως input μια μικρή λίστα γιατί θα είναι πιο απλό να το εξηγήσουμε. Ας δώσουμε ας πούμε 5, 1, 3. Αυτή για να δούμε και όλα τι αποτέλεσμα δίνει. 1-3-5 προφανώ. Ε, και εδώ πέρα σημαίνει ω εξή. Καταρχά, αυτό που έκανα τώρα είναι το έχω ξαναπεί νομίζω, είναι τα τριπλά quotes. Είναι ουσιαστικά τρει φορέ αυτό. Ε, ανάμεσα από αυτά, μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε και ουσιαστικά θα το δει η Python σαν comment. Δεν, δεν θα το λάβει υπόψη. Οπότε θα το αφήσω εδώ για να το εξηγήσουμε. Λοιπόν, ε, εδώ έχουμε αρχικό input. Είναι η 5, θα το κάνουμε λίστα μάλλον, 5, 1, 3. Μετά, τι γίνεται, ξεκινάει η quick sort. Οπότε, καλούμε quick sort με input 5-1-3. Ε, θα τα γράφω πιο μέσα για να δείτε τι συμβαίνει στο πρόγραμμα ε, όσο προχωράει. Δηλαδή τώρα που μπήκα ένα tab μέσα, σημαίνει ότι είμαστε μέσα στην Quicksort. Ωραία. Οπότε, εδώ έχουμε πρώτη Quicksort. Συμβαίνουν τα εξής εδώ μέσα. Ε, μισό λεπτό ωραία πρώτη quicksort ε, λέμε είναι το, το μήκος της λίστας μικρότερης από ένα όχι γιατί είναι τρία έχουμε τρία στοιχεία μέσα επομένως αυτή η συνθήκη είναι false είναι ψευδής, άρα πάμε στην else οι μεταβλητές left, pivot και right να γίνουν το αποτέλεσμα της partition της λίστας μας. Λοιπόν, οπότε εδώ έχουμε left ίσον το left τη ε, της partition με παραμέτρους 5, με παράμετρο μάλλον 5, 1, 3, γιατί είναι μία λίστα. Το pivot να γίνει pivot και το right να γίνει right εννοείται το pivot να γίνει pivot της partition και το right να γίνει right της partition Ωραία, λοιπόν αφού έχουμε αυτά τα τρία λοιπόν συνεχίζουμε στο εξής sorted left left να γίνει quick sort της left, η οποία left της pivot είναι ουσιαστικά, ε, παίρνουμε ως pivot το 3 και αριστερά, μικρότερο έτσι του 3 δηλαδή, από τη συνθήκη εδώ, είναι μόνο το 1. Το pivot είναι το 3, επειδή είναι το τελευταίο στοιχείο, παίρνουμε εδώ το τελευταίο στοιχείο, και το right είναι το 5. Ωραία, λοιπόν. Sorted left, quick short, και εδώ έχουμε μόνο ένα στοιχείο, το 3. Λοιπόν. Οπότε έχουμε δεύτερη quick sort. Ουσιαστικά το πρόγραμμα από εδώ, μια και καλή την quick short, ξαναπετάγεται εδώ, αλλά αυτή τη φορά με παράμετρο όχι 513, αλλά με μόνο το 3. Με μόνο το 1, συγγνώμη, επειδή είναι η left. Οπότε, δεύτερη quicksort έχουμε και λέμε. Είναι το μήκο τη λίστα μικρότερη στο 1. Ναι, είναι το 1. Άρα επιστρέφει το 1. Γιατί είναι μόνο ένα το μήκο. Έχει μόνο ένα στοιχείο μέσα η λίστα. Οπότε ξαναγυρνάμε στην πρώτη quicksort Και πάμε sorted right. Είναι quicksort του 5 γιατί το 5 είναι μόνο στη right εδώ οπότε έχουμε τρίτη quicksort δηλαδή από εδώ ξαναχτυπάμε εδώ πάνω ε, αλλά αυτή τη φορά με παράμετρο το 5 είναι το μήκο τη λίστα με του 1 ναι είναι ακριβώ 1 έχει μόνο ένα στοιχείο το 5 άρα επιστρέφουμε το 5 ε, ξαναγυρνάμε πίσω στην πρώτη quicksort ουσιαστικά έχουν εκτελεστεί οι δύο αυτές γραμμές όλο αυτό το καιρό εδώ λοιπόν. οπότε έχουμε να επιστρέψουμε την sorted left που είναι 1 Δηλαδή έχουμε 1 συν pivot που είναι το 3, ωραία, συν την short right που είναι το 5. Οπότε επιστρέφουμε τη λίστα 1, 3, 5. Όπως είδαμε και εδώ στο αποτέλεσμά μας. Οπότε ε, είμαστε ο okay από αυτό. Και ε, πάμε τώρα να το εξηγήσουμε και λίγο γραφικά με άλλο ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε καλύτερα. Λοιπόν, ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ την λίστα, η οποία είναι η 5175. Τι συμβαίνει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα... Ε, αυτή μπαίνει στην quicksort και ελέγχεται αν το μήκος της είναι μικρότερο ίσως του 1. Προφανώς και δεν είναι. Το len, το μήκος της δηλαδή είναι μεγαλύτερο του 1. Άρα περνάει στην άλλη συνθήκη. Ε, στην else. Λοιπόν, καταρχάς το left της, το pivot της και το right της. Αυτά ζητούνται πρώτα. Αυτά γίνονται ότι ε, είναι το αποτέλεσμα της partition σε αυτή τη λίστα. Λοιπόν, pivot παίρνουμε το 5, είναι το τελευταίο στοιχείο. Άρα έχουμε 5. Το left, για να δούμε τι είναι. Είναι το 5 μικρότερο στο 5. Ναι, μπαίνει στη left. Είναι το 1 μικρότερο στο 5. Ναι, μπαίνει στη left. Είναι το 7 μικρότερο στο 5. Όχι, άρα είναι μεγαλύτερο. Άρα μπαίνει στη right. Οπότε oh, έχουμε κατάληξει με αυτά. Τώρα τι κάνει, μα ζητάει short left. Και όπω βλέπετε, βάζω ένα δίπλα. Σε όλα αυτά, όλα αυτά είναι ένα. Ε, λοιπόν, short left σημαίνει να ξανακάνουμε quick short στη left. Λοιπόν, οπότε ξαναζητάμε το μέγεθο τη. Είναι η len μικρότερη στο 1. Όχι, έχει δύο στοιχεία. Η μεγαλύτερη του 1. Οπότε, ζητάμε ξανά left, pivot και right. Τώρα τα βάζω δύο γιατί είναι η δεύτερη φορά που ζητώνται ουσιαστικά. Ουσιαστικά ξανακάνουμε partition στη λίστα, μόνο που αυτή τη φορά η λίστα δεν είναι αυτή. Η 5175 είναι η 51. Οπότε, pivot είναι το 1, το τελευταίο στοιχείο. Είναι το 5 μικρότερο ή το 1. Όχι. Κενό εδώ, άρα το 5 πάει στη right. Λοιπόν, τώρα εδώ ζητάμε sorted left 2 sorted left 2 λοιπόν είναι η quick sort της left της left 2 οπότε είναι το len της left 2 μικρότερης του 1 ναι, είναι 0 1. δεν έχει κανένα στοιχειογεννιάδια άρα είναι μικρότερη του 1 άρα αυτή επιστρέφεται εκεί που ζητήθηκε το οποίο σημαίνει εδώ. Η SL2 λοιπόν είναι άδεια η Sorted Left Τώρα πάμε για τη Sorted Right τη 2. Η Sorted Right 2 λοιπόν είναι το μήκο τη. Ε, όχι, συγγνώμη, λάθο. Είναι το μήκο λοιπόν τη Right μικρότερη στο 1. Ναι, είναι. Είναι 1 ακριβώ. Έχει μόνο ένα στοιχείο. Άρα επιστρέφεται στην Sorted Right. Η οποία Sorted Right τώρα αποκτά ένα στοιχείο το οποίο είναι το 5. Αφού έχουμε λοιπόν αυτά, αυτά τα δύο, τα επιστρέφουμε στην Sorted Left όπως μας ζητήθηκε, γιατί ουσιαστικά αυτήν ζητάμε όλη αυτή την ώρα. Ε, τα επιστρέφουμε ως εξής. Left, μετά το pivot και μετά το 5 που σημαίνει ότι επιστρέφουμε ουσιαστικά μια λίστα 1,5 αφού το left είναι άδειο ε, άρα έχουμε και λέμε εδώ είναι 1,5 και τώρα ζητάμε την sorted right ένα, που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει η ίδια διαδικασία, διαδικασία στη right ωραία Ας το πάμε εδώ κάτω. Αφού λοιπόν το μήκος της right είναι από την αρχή μικρότερη του ενός, τότε επιστρέφουμε την ίδια τη right. Άρα είναι αυτή εδώ. είναι το 7 μόνο του. Άρα λοιπόν τώρα από αυτές τις δύο πρέπει να δώσουμε ένα τελικό αποτέλεσμα το οποίο όπως έχουμε πει είναι sorted left, μετά pivot και μετά right. Άρα έχουμε εδώ πίσω το τελικό αποτέλεσμα το οποίο προφανώς είναι ω εξή 1, 5 η οποία είναι sorted left Ωραία. Μετά 5 που είναι το pivot. Εδώ. Και μετά η sorted right που είναι 7. Ορίστε λοιπόν πώς δουλεύει η quick sort σε μια πιο πολύπλοκη λίστα. Ήδη βλέπετε πόσο πολύπλοκο είναι να το κάνουμε σε σχεδιάγραμμα. Προφανώ, αν βάλετε παραπάνω στοιχεία, αν είχαμε δώσουμε 5 στοιχεία, θα χρειαζόταν να ξανακάνουμε quicksort στην right πιθανότητα ή στην left άλλη μια φορά. Ε, οπότε προσπαθήστε να το καταλάβετε Αν έχετε κάποια ερώτηση γράψτε μου στα comments Θα προσπαθήσω να σα εξηγήσω εκεί Αν πάλι δεν γίνεται καθόλου κατανοητό Τότε πιθανόν θα κάνω άλλο ένα βίντεο Που θα το ξαναεξηγώ με παραδείγματα Για να το καταλάβετε Γεια σας